2024 wird ein weiteres Rekordjahr für Griechenland. Es wird erwartet, dass mehr als 32 Millionen Menschen das Land besuchen werden. Ein gutes Jahr für die griechische Wirtschaft. Doch der Touristenzustrom könnte die Infrastruktur auf die Probe stellen. Da Millionen von Touristen Griechenland auf Kreuzfahrtschiffen erreichen werden, hat die Regierung beschlossen, für alle Häfen eine Gebühr für Kreuzfahrtpassagiere zu erheben. Ziel ist es, die steigende Nachfrage zu bewältigen. Θα υπάρξει τέλος παντού. Όχι όμως το ποσό των 20 ευρώ. Θα υπάρχει ένα συμβολικό για κάθε μία περιοχή, όπως γίνεται για τα ξενοδοχεία. Το θέμα αφορά περισσότερο στο να υποστηρίξουμε τις υποδομές που υπάρχουν. Παραδείγματος χάρη αναφέρθηκε το έντονα το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα λιμάνι το οποίο μέχρι χτες, προχτές, δεν είχε σχεδόν 0 κρουαζιερόπλοια. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 80-90 κρουαζιερόπλοια. Griechische Schiffe müssen sich nun auch an die neuen EU-Umweltvorschriften halten und umweltfreundlichere und teurere Kraftstoffe verwenden. Die Kosten für die Dekarbonisierung griechischer Schiffe sollen nun die Passagiere tragen. Das Kosten von Καυσίμων ist αυτή τη στιγμή το πιο σημαντικό στοιχείο στη διαμόρφωση της τιμής των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί προβλέπουν ότι από το Μάιο του 2025 όλα τα συμβατικά πλοία στην Ελλάδα θα πρέπει να χρησιμοποιούν καύσιμα με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε θείο. Γεγονός που θα αυξήσει ακόμα περισσότερο το κόστος των καυσίμων για την ακτοπλοϊκή. Πρέπει να προσαρμοστεί η ελληνική ακτοπλοϊκή σε νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Και το Fuel EU Maritime, που εκεί ή θα πρέπει να βρεις πετρέλαια τα οποία να έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε διοξείδιο του άνθρακα ή να πληρώνεις πέναλτι για το διοξείδιο που παράγεις. Αυτό σύμφωνα με μια μελέτη του ΙΟΒΕ θα επιφέρει μια επιπλέον επιβάρυνση της ελληνικής ακτοπλοείας περίπου 320 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Που σημαίνει πρακτικά ότι αυτό θα επιφέρει μια αύξηση των εισιτηρίων πάνω από 15%. Die griechische Regierung sagt, dass alle zusätzlichen Einnahmen aus dem Tourismus in die lokalen Gemeinden in ganz Griechenland reinvestiert werden.